Παναγιώτη! Ρε Παναγιώτη! Πού πήγε, ρε! Ρε Παναγιώτη, πού με αφήνεις τελευταίο βράδυ? Αχ, πώς θα αφήσουμε το δάσος να γυρίσουμε στην Αθήνα. Αθήνα, τι άτυχη πόλη Αθήνα. Ήρθαν 5.000 για να μείνουν και ήρθαν κι άλλα 5 εκατομμύρια και χτίσαν δίπλα. Τι είναι αυτό? Αν βγει καλό πόρισμα, πάρουμε κανένα φράγκο, καλά την έχουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάει, δε. Όσο έχω ξεκουραστεί στο δάσος, έχω χαλαρώσει εδώ, έχω σκεφτεί πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί όλη μου τη ζωή. Σήμερα σκεφτόμουν όλη μέρα από το πρωί πώς έχουν αλλάξει οι λέξεις, έννοια μέσα στα χρόνια. Πώς λέγαμε, ας πούμε, παλιά καλημέρα, που ήταν ωραία η μέρα, ωραία η διάθεση των ανθρώπων. Καλημέρα, τι κάνεστε, καλά, καλημέρα. Καλημέρα, ωραίο το ή το ε. Τώρα είναι όλοι καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας λένε ένα στο διάλογο και ακόμα παραπέρα. Άλλο λένε, άλλο εννοούν. Πήρατε καινούργιο σπίτι να το χαρείτε. Και το βλέπει στο φαρμάκι, κατεβαίνει. Παράλληλα. Βρήκα μια καλή λέξη, τη λένε, τελειώνω, ξεμπερδεύω, καλημέρα. Όποιο και να πάρει, καλημέρα λέει. Και το 166 να πάρει, καλημέρα λέει. 166, καλημέρα σα. Αν ήταν καλημέρα μα, ένα θα πέραμε τηλέφωνο. Θα πέραμε το 141, να ακούσουμε την ώρα. Το 142, τα πλοία, τα βαπόρια θα πέραμε. Καλημέρα, στη λεωφόρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Με αυτή την κόρνα. Μπι, ο Βιτσέντζο Κορνάρο εδώ γεννήθηκε. Τέτοια αγάπη με την κόρνα, μπι, τι κορνάρισε, μαγκούφι. Θα έρθει άλλο δρόμο να σε πάρει. Ένα είναι αυτό η Αλεξάνδρα. Πάρ τα απόφαση. Κορνάρω για να φύγει μπροστινό. Πού να πάει μπροστινό, αφού έχει άλλο μπροστινό μπροστά. Όλη η Αθήνα γεμάτη μπροστινού είναι. Πάρ τα απόφαση. Εγώ το πήρα απόφαση. Ότι συνοδεύω σχορεμένο. Απλώ είμαι πολύ μακρινό συγγενή και είμαι πίσω-πίσω. Ηρέμησα, δεν μπορώ. Να φάω το νευρικό μου σύστημα να κορνάρω, δεν μπορώ άλλο. Θα μου πει βιάζομαι. Και το 166 βιάζεται. Και έχει καρδιοπαθή μέσα. Πού να πάμε. Όταν ακούω εγώ στον εφόρο, λεωφόρο Αλεξάνδρα, κάνω το σταυρό μου. Ξέρω, πάει αυτό. Δεν προλαβαίνει. Γιατί όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο, αλλά μα βγει στην Αλεξάνδρα, γίνεται το πεπρωμένο, πετρωμένο. Πετρώνει και τελειώνει. Καλημέρα. Γενικά στην Ελλάδα, ό,τι αρχίζει από καλό είναι λάθος. Και καλή όρεξη. Λάθος είναι. Ξέρει τι θα φας, με του ελέγχου που γίνονται, ξέρει κανεί τι τρώει. Τι κρέα τρώει. Έτρωγε ο κουμπάρο μου κρέα και βρήκε σημείωμα μέσα. Αύριο έχουμε γυρούσει ο δυσέστατο ρούτσο. Παρατηρημένο, μόλι τελειώσω να τρώω κρέα, τελευταία μπουκιά, Δελτίο ειδήσεων, έκτακτο. Μολυσμένα κρέατα στην αγορά. Τι να κάνω τώρα, να τα φτύσω, τα φάγα. Πες μου, καλή χώνευση. Να πικραθώ και αναδρομικά δεν γίνεται. Άσε με, χέσε με. Ευτυχώς έχω μια βάρκα, δώρο του πατέρα μου. Μπαίνω στη βάρκα αυτή, μπαίνω μέσα στο πέλαγος και ηρεμώ. Το πιο ωραίο δώρο του πατέρα μου αυτή η βάρκα. Μανταλένα τη λέγαμε, τα τελευταία χρόνια τη αλλάξαμε όνομα, τη λέμε Χέστη Όλου. Είμαστε μια παρέα, η Χέστη Όλου, μπαίνουμε στο πέλαγος και ο καθένας χέζει όποιον θέλει, παιδί μου ξέρει. Θα μπει ποιο σα ακούει στο πέλαγο. Γιατί στη στεριά φωνάζετε εσεί, ποιο σα ακούει. Άιτε, φωνάχτε. Δεν μου φτάνω να ζήσω. Ησυχία. Καμία απάντηση. Τι το πιώνω το ήκα και ήκα δεν έχω. Ησυχία. Καμία απάντηση. Αυτοί οι άνθρωποι κυφρανάνε σαν να λείπουν. Και όχι λείπουν τώρα, σαν να λείπουν από χρόνια. Του λε πεινάω, σου λέει μισό λεπτό να ενημερωθώ πρώτα. Τι να ενημερωθεί. Σε ενημερώνω εγώ. Έχω να συμφέρω να σου πω ψέματα ότι πεινάω. Και σου λέω εγώ τον ενημέρωσε στο λιάπη τον υπουργό. Το κατάλαβε. Που δεν δουλεύει ο προαστιακός, το βλέπεις. Μέχρι ένα σωρίο πάει γραμμή, κόβεται. Τον! Απότομα. Παρότι λέει μικρό το λιάπι, τον τρομάζαν απότομα κατά τόσο του καρμπού, έτσι. Για να αποκτήσει τα ανακλαστικά το έρμα, αλλά δεν το είδε. Του μοσχαριού απέναντι πείτε του πως πεθαίνω, δεν θα ακούω. Σχολάμε που είναι από την υπηρεσία κατά τις 2. Σχολάμε, τρόπος του λέγει σχολάμε. Από το πρωί που πάμε, σαν σχολασμένοι είμαστε. Με αυτό το βλέμμα, ξέρεις, της βάσος, αυτό το ενδιάμεσο, αυτό το... Έρχομαι από ύπνο ή πάω για ύπνο. Τέλος πάντων, παίζει ο ύπνος. Πάω να πάρω το λεωφορείο, γιατί πάντα με λεωφορείο πηγαίνω κι εγώ, μια ώρα, τώρα καταλαβαίνω τον κόσμο, μια ώρα, αφού τις προάλλες ήμουν σε μαγαζί μέσα, μου λέει αυτός πίσω από τον μπάγκο, μου λέει γύρω, θα πάρει τι σουβλάκι. Όχι, του λέω το λεωφορείο πρέπει να πάρω. Είχε πει μέσα η ώρα. Στο μαγαζί. Να σε ένα μαγαζί, όχι για να φας, αλλά για να φύγεις. Έχω μπει και σε κουρίο. Ξυρίστηκα, χτενίστηκα. Στο λεωφορείο δεν μπήκα, δεν ήρθε. Είχε νεύρα οδηγό στο παράτσι, δεν πάνε καλά κι αυτοί. Παρότι του δώσα λεωφορείο ολόκληρο, που δεν είναι να πει, δεν μα περίσευε. Από το υστέρημά μα είναι αυτό ο δρόμο. Έχουμε στριμωχτεί έτσι όλοι. Μα βάλανε και το τραμ πολυτέλειε. Τρει πανκέ έρχονται μονάχοι. Έχουμε στριμωχτεί στη μέση και δεν μπορούμε να. Η Ελλάδα είναι σαν τριάρι που παριστάνει το πεντάρι. Η Ελλάδα σαν τριάρι παριστάνει το πεντάρι. Αυτές οι έρμες υγριές δεν τις σκέφτεται κανένας. Πώς θα παίρνουν το ταξί, τις αφήνει το τραμ εκεί. Πρέπει να διασκήσουν όλο το δρόμο και όσοι επισύσουν, αυτό να κάτσουν ΣΥΡΙΖΑ με το λεωφορείο από πίσω, την Καραμανιόλα,
Έχουν και αυγενικά, δεν μπορούν να γυρίσουν να δουν τον κίνδυνο. Έχουν να φύγουν γριές. Έχουν να φύγουν συντάξεις. Ο μισός Λαύκα θα φύγει στον αέρα. Φστάουν! Φστάουν! Τη γριά τη βρίσκει ο Χάρος στο φτερό. Θα το κάνει η γριά κατεχάκι πατεζίων. Οι φαντομόγριες. Θα γεμίσουν οι ουρανοί γριές. Γυρνάνε και από τις λαϊκές έρευνες, σκορπάνε τα μανταρίνια πάνω. Άμα σου το μανταρίνια στο κεφάλι, δεν στάστηλε ο Θεός. Γριά έφυγε παρακάτω. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο, είναι και αυτοί που χουφτώνουνε, μεγάλη κατηγορία. Βλέπει μια ξανθιά, χώνει το χέρι από κάτω, του πετύχει. Με έχουν κολομπαρέψει με ένα για ξανθιά, ο... Ούτε καν γυρνάω, δεν μπορώ, βαριέμαι πια. Απλά όταν κατεβαίνω, γυρνάω και του λέω, δικός μου ήταν ο κόλος μου, έχουμε και ψευδεστήσεις, έτσι μάγκα. Πώς ήμουνα, πώς έγινα εγώ, που με ακούμπαγες ή πεταγόμουν, τώρα πιάσαι, δεν με νοιάζει. Μη σου πω το χειρότερο, μπήκα σε λεωφορείο, δεν με έπιανε κανένας και κάτι μου είπε. Πιάστηκα από μόνος μου, δεν πάμε καλά. Δεν, εγώ τώρα μετά το δάσος, δεν πάω σπίτι κατευθείαν, θα πάω τη βάρκα, θα πάμε στο πέλαγος να ηρεμήσω, δεν μπορώ, θέλω να τα σκεφτώ, δηλαδή, έχει γίνει η χώρα παλιές, μόνος παπάδες ακούς τους διαλόγους, τρελαίνεσαι, δεν μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται, ακούς τρελούς διαλόγους. Να λέει ο παπάς το παιδί, έλα, του λέει να στο κάνω όπως το καλοκαίρι. Πώς το κάνει ο παπάς το καλοκαίρι? Έχει δικό τρόπο. Πέφτει κάτι με το ξαπτέρυγο, τι κάνει? Θα τρελαθώ. Θα τα πάρω από την αρχή τα πράγματα εγώ. Από τότε που έγινε η αλλαγή, ρε παιδί μου, να καταλάβουμε τι έγινε. Πρέπει να το πιάσει την αρχή το νήμα. Εντάξει, γλιτώσαμε το σημείδι, το μέτριο. Ήρθε ο βαρύ γλυκός τώρα. Κωστάκης, ραχάταγας. Τον έχεις δει πως κάθεται στο Μαξίμο και υποδέχεται αρχηγούς κρατών? Πως κάθεται στην Πολυθρόνα, τον έχεις δει έτσι? Λες και βλέπει καουμπόικο. Εντάξει, έχει την πόζα του παππού μου, λίγο πριν την αμολύσει, ξέρεις αυτή την... Ελαφρώς ανασηκωμένη λέγεται, ξέρετε. Λες. Εγώ πιστεύω μόλις φύγουν οι κάμερες, χαλαρά. Σου λέει θα με καρφώσει ο πρέσβης, αποκλείεται, αμόλατη. Το λέει και μόνος του. Δουλεύω, λέει, με ορίζοντα τετραετία. Ξέρεις σημαίνει αυτό? Δουλειά που θα τελειώσει 2 μήνες, 4 χρόνια, χαλαρά. Ο Κωστάκης μου θυμίζει κάτι γυναίκες υπαλλήλους στα σοκολατάκια που δουλεύουν, που θες να πάρεις ένα δώρο για γρήγορα, τι να πάρεις σοκολατάκια για γρήγορα. Λες τα παρακάω και το αυτοκίνητο 5 λεπτά, πόσο θα κάνει να μου βάλει τα σοκολατάκια? Και πιάνει αυτή την κορδέλα με το ψαλίδι μια μισή ώρα έτσι. Φτσά! Και φτσά! Και φτσά! Και έχει το ψεύτικο τον ήχη και μπερδεύεται με το λουλουδάκι και λες, χέστο, θα πάω μάδια χέρια. Όλη η κυβέρνηση αυτό είναι. Φτσά! Σπηλιοτόπουλος, υπουργός Εθνικής Άμυνας. Φτσά! Ο βασιλιάς της Γκάφας. Ο Λουίντι Φινές. Έβαλε και την κάσκα να ελέγξει τα μοιράζ. Νομίζω ότι άμα βάλουν την κάσκα, γίνονται NASA αυτοί, ξέρεις. Τον είδαν οι πύραυλοι και φύγανε από τα γέλια. Βάζω τώρα το Σπηλιοτόπουλο να πιάσει τον Άκη και τον Γιάννο. Πιάνονται τα χέλια. Αυτά είναι χέλια. Τον παίρνουν το λογαριασμό από εδώ, τον πάνε από εκεί. Τον πάνε από παραπέρα, τον πάνε στη Βηρυτό, τον πάνε στην offshore, τον πάνε από εδώ, τον πάνε από εκεί, τον πάνε από εκεί. Έγινε ο λογαριασμός, κουφέτα στο Παρίσι. Άιντε πιάστα. Πριν γίνουν κουφέτα, τα πιάνουμε. Στέλνει ο Κωστάκης τον Ζορμπά, τον εισαγγελέα, τον συνταξιούχο, το Μορμόλιο, να αντιμετωπίσει την εξεταστική του Βενιζέλο. Είναι σαν να λες αφαιρίνα να παλέψουμε καρχαρία. Ο Βενιζέλος μπορεί να θώσει το βιαστή με το Κατσαβίδι. Να πει ότι είναι άνθρωπο του μεροκάμα του, γι' αυτό γυρνάει όλη τη νύχτα με το Κατσαβίδι. Μη του τύχει καμιά δουλειά μετά τα μεσάνυχτα. Δεν τους ξέρεις. Ο Κωστάκης δεν έχει καταλάβει ότι η μηχανή είναι Πασόκ. Είναι ένα αυτοκίνητο, η μηχανή είναι Πασόκ και ο Κωστάκης έχει πάρει το τιμόνι και κάνει στροφεσμό. Στον αέρα δεν στρίβει. Πώς θα την αντιμετωπίσει την κατάσταση, Κωστάκη, με αυτούς που έχεις υπουργούς, με τη Φάνη πάλι πετραλιά, που τη βλέπεις και λες, καλώς μας ήρθες πάλι, τρελό μας καρναβάλι. Ποιος τη χτενίζει τη γυναίκα αυτή, ποιος το κάνει αυτό το ντεκορασιόν εδώ? Που είναι σαν χαλασμένο κανείς εσύ? Δεν είσαι κάτι σκυλάκια που είναι στα αυτοκίνητα πίσω, που πατάς το φρένο και συμφωνούν αυτά μετά και κάνουν? Ήδη. Είναι η Φάνη για να κάνει πολιτισμό. Η Φάνη για να κάνει κάτι, ο πολιτισμός για αυτή να γίνεται. Συνέχεια πέφτει, έρμε, έχει σκοτωθεί. Δεν σου πάει το τακούκι, αν βάλει παντόφλα, θα σε παρεξηγήσουμε. Από το να σκοτώνεις κάθε τόσο,
Είναι αυτές οι προσωπικότητες, Γιακουμάτος, όι, ντα, 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 ντα. Ανδρεουλάκος, οα, ο Ζαμπέτας Κολομπαράς, πού πας. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωστάκης δεν δουλεύει με ορίζοντα τετραετία, δουλεύει με ορίζοντα Γιωργάκη. Όσο έχει το Γιωργάκη πέρα, σου λέει κάτσε, άραξε. Άλλο παιδί δραστήριο αυτό. Πάει και πάει και πάει, Forest Gump. Με αυτό το βλέμμα, αγροκτήματα ρόζα έτσι. Είναι, λέει, πολύ καλό παιδί. Καλό παιδί, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, δεν κατάλαβα. Πρέπει να κυβερνήσει κιόλας. Κυβέρνησε ο μπαμπάς, θέλει και ο γιος να κάνει το αγροτικό τα πάνω μας. Γιατί, τι φταίξαμε, Παναγία μου. Όχι, στη σκούπα είναι πολύ καλός. Το συντακτικό του είναι, α... Ξεκινάει το έρμο την πρόταση, την έχει κατά νου μέσες άκρες. Αλλά μπλέκεται στον δρόμο, ξέρεις, με τα φράζια από αγγλικά. Και μπλοκάρει το ντικσιονέρι. Ποιο ξέρει τι γίνεται. Τη χάνει την πρόταση. Πάει να τη σώσει με τα έμετα. Έχουμε δει όλες τις αμυγδαλές του Γιωργάκη. Δεν μιλάει. Κάνει εξέταση με ψευρολά. Έτσι θα πάει η ζωή μας. Κι όμως. Έτσι θα πάει η ζωή μας. Από ό,τι κατάλαβα. Καραμαλής Παπανδρέου. Καραμαλής Παπανδρέου. Παπανδρέου Καραμαλής. Στην Ελλάδα ξέρουμε το μέλλον των εγγονών μας. Το δισεύγονό μας. Μια χαρά. Οπότε κατάλαβα στην Ελλάδα, η Βασιλεία με τη Δημοκρατία έχουν την εξής διαφορά. Στη Βασιλεία κυβερνάει μία οικογένεια και στη Δημοκρατία δύο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εμφανής διαφορά να πεις. Ενέχει. Διότι δεν κυβερνάει η Χάρης. Δεν κυβερνάει η Χάρης. Κυβερνάει το όνομα. Πού θα το λέμε μετά από χρόνια ότι μας κυβερνούσαν τότε ο Κωστάκης με τον Γιουργάκη. Δηλαδή είναι σαν ποντιακό ανέκδοτο. Ο Κωστίκας και ο Γιουρίκας. Μας προβλέψαν οι πόντι τέτοια τιμωρία. Να μας πετύχουν και τον Κουστίκα και τον Γιουρίκα. Και να μου πεις εντάξει, δεν θα πας στον Κουστίκα, δεν θα πας στον Γιουρίκα. Πού θα πας, αυτό είναι το θέμα. Πού θα πας, συνασπισμός, άλλη ανομαλία αυτή. Εκλέγουν αρχηγό χωρίς να έχουν κόμμα. Έχει κλείσει ο σύλλογος και συνεχίζονται κανονικά οι αρχηρησίες μέσα. Σαν χασικλίδες μέσα στην τάγκλα, ούτε ξέρουν. Σηκώνονται που και που, λένε κάτι αριστερό, ξαναπέφτουν πάλι στην τάγκλα. Ο συνασπισμός δεν είναι να κλείσει. Δεν γίνεις ωραίος κυνηγητικός σύλλογος. Γιατί διάσωσες καρέτα-καρέτα, τέτοια πράγματα. Δεν είναι κόμμα, ρε παιδί μου. Είναι σαν χολ που δεν έχει αποφασίσει να τα πάει με την κουζίνα ή με το σαλόνι. Δεν είναι αριστερά-αριστερά. Είναι σαν κρυολόγημα της αριστερά. Τυράνια. Λες πήγαινε να δούμε τι σκατά έχεις. Κλείστο. Γίνε κουκουέ. Ανίατη ασθένεια. Το κουκουέ είναι ανίατη ασθένεια, αλλά δεν φταίει. Πάθα μεγάλη ζημιά. Άστο τώρα αυτό που πάθα στο κουκουέ είναι μία στο τρισεκατομμύριο. Άστο να πάει στο πιάτο. Αυτό πάθα στο κουκουέ, μη σου τύχει. Ξέρεις τι είναι να ανοίξει την προσωπία εδώ και σου κλείσει το εργοστάσιο εκεί. Άσχημο πράγμα. Άσχημο πράγμα. Άσχημο πράγμα. Κάθε τι έρημη η παπαρίγα και περιμένει το εμπόρευμα από τη Ρωσία. Δεν θα έρθει, Αλέκα μου. Το κουκουέ δεν έχει καταλάβει ότι η εποχή είναι σαν την πορδί. Άμα φύγει από τον κόλο δεν ξαναγυρνάει τέλος. Επιστροφή πορδής δεν έχει υπάρξει παγκοσμίως. Η Αλέκα την περιμένει, τι να κάνει. Ρε παιδί μου, βλέπεις μια φωτογραφία βλέπεις και καταλαβαίνεις όλη την κατάσταση. Δηλαδή λες πού είναι. Δηλαδή, πρωθυπουργός τώρα πήγε επίσημη ταξίδι στην Ρωσία που πήγε και εκεί. Ξεχάσα να το πάρουν το παλτό. Είχε πουντιάσει ο έρμος. Είχε γίνει μελτζανή τόπους-τόπους. Έχει το σχήμα το ΙΜΑΜ και ήταν ένα ΙΜΑΜ μπαλτί που περπάταγε στη Ρωσία και κρύωνε. Και φόραγε ο πρωθυπουργός ένα σακάκι έτσι. Σαν το Λεωτσάκο το δικηγόρο. Και μεταξύ πρώτου και δεύτερου κουβιού έβγαινε και λίγο λίπος έξω. Όταν το φόραγε το σακάκι, όταν πήγαινε, ανέβαινε το αεροπλάνο, ήταν εντάξει, το καθόταν. Τι τρώει στο ενδιάμεσο πούστης. Τον Κωστάκι πρέπει να τον ράβεις. Μία που μπαίνει και μία που βγαίνει. Δεν κάνω για τη δουλειά αυτή όλοι. Δεν κάνω. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό περνάμε ταλαιπωρία. Γι' αυτό δεν προχωράει η χώρα. Δεν κάνω. Thank you.